Στη συνέχεια, να μου επιτρέπετε να μιλούσα λίγα λόγια ακόμη που έχουν σχέση με την Ορθοδοξία. Σχεδόν όσοι άνθρωποι υπάρχουν, τόσα είδη πίστεως υπάρχουν. Όμως η πίστη είναι μία, η αλήθεια είναι μία, η Εκκλησία είναι μία. Και κατά συνέπεια πρέπει ο άνθρωπος να πιστεύει ορθώς και όχι με τον τρόπο του και ό,τι αυτός νομίζει. Ένας πατήρ της Εκκλησίας, Ευηριανός ονόματι, λέγει σε μια του σκέψη τα εξής. «Ουχ, ο παντή πιστεύων, πιστός λέγεται, αλλά ο ορθός πιστεύων, αυτός μόνος πιστός και εστί και λέγεται». Όχι, λέει, αυτός που πιστεύει σε οτιδήποτε λέγεται πιστός, αλλά αυτός ο οποίος ορθώς πιστεύει, αυτός μόνο πρέπει να λέγεται, διότι αυτός είναι μόνο χριστιανός. Η Ορθόδοξος ημών Εκκλησία εις τη Κυριακήν τη λεγόμενη πρώτην των νησιών πει ανάμνησιν της αναστηλώσεως Φερυππίν των Αγίων και Σεπτών εικόνων, γενωμένης, όπως ξέρετε, παρά των αημνής των αυτοκρατόρων Κωνσταντινούπολεως Μιχαήλ και της μητρός αυτού Θεοδόρας, επί της Πατριαρχίας του Αγίου και Ομολογητού Μεθοδίου. Επί τη ευκαιρία λοιπόν αυτή, μια και η μέρα είναι περί αγώνων κατά των αιρέσεων και του ψεύδους, καλό θα ήταν να συμπλήρωνα λίγα λόγια περί της Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας μας της Ορθοδόξου, και ούτω να δώσουμε την ευκαιρία ίσως αγνοούντας να γνωρίσωσι ότι αλήθεια βρίσκεται εντιμιά και μόνη η Εκκλησία τη Ορθοδόξο. Τη αμπέλο δηλαδή αυτή τη αληθινή. Και να προσέξουμε ή να φυλάξουμε το ατίμητον αυτό θησαυρό. Όνε δι' αγάπη του μας εκκληρονόμησε ο Κύριος δια των Αγίων αυτού Αποστόλων, που οι Άγιοι Πατέρες με τον Ιδρώτατον και το αίματον ακόμη καλώς διεφύλαξαν. Στο 15ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Ιωάννου είναι γραμμένο το εξής: «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή». Είναι λόγια βέβαια του Κυρίου αυτά. Προφανώς δια των λόγων αυτών θέλει ο Κύριος να μας προφυλάξει από τα αμπέλους του ψεύδους, του σατανά, που δυστυχώς στα σημέρα μας υπάρχουν ούκο λίγε. Άξιον δε ιδιαίτερας προσοχής είναι ότι δεν είπε απλώς ότι είναι μία άμπελος, αλλά ότι είναι η άμπελος, και μάλιστα προσθέτει η αληθινή. Άψευστος δε ο Ιησούς, καθώ ο παραγγείλας μη ψεύδεστε, πόλο μάλλον αυτό σου ψεύσεται κατά τον κλίμην της Ρώμης. Μας πληροφορεί ότι άμπελος, εκκλησία δηλαδή, δι' αυτόν υπάρχει μία και μόνη. Όλε άλλε λεγόμενε παρανθρώπις εκκλησίε, άμπελοι δηλαδή, δι' αυτόν δεν υπάρχουν. Αυτό άλλωστε το βεβαιώνει με το άθρον ή, καθώς και με το αληθινή. Γι' αυτό νομίζουμε ότι είναι καιρός πλέον να μάθουμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μία. Ή τη εφυτεύτη υπό της δεξιάς αυτού και την οποία εκτρέφει και θάλπει, όπως μας λέει ο Παύλος σε Εφεσίους ε 29. Αυτή η Εκκλησία είναι η Ορθόδοξος. Είναι αυτή δια την οποία ο προφητάνας Δαβίδ, εν Αγίω Πνεύματι 1050 χρόνια π.Χ. είπεν, επίβλεψον εξ ουρανού και είδε και επίστεψε την άμπελον ταύτην, ουχή τας αμπέλους, και κατάρτισε αυτήν, ουχή αυτάς, ειν ουχή ας, εφύτευσεν η δεξιά σου. Ψαλμός 79, 15-16. Εάν λοιπόν γίνεται λόγος σήμερα περί εκκλησιών και μάλιστα περί ενώσεως αυτών, δεν φαίνεται να είναι σωστό. Ο Κύριος ομίλησε περί αμπέλου και όχι περί αμπέλων. Η άμπελος λοιπόν, η μία, η αληθινή, είναι η Ορθόδοξος. Η Ορθόδοξος Ανατολική του Χριστού Εκκλησία. Η οικοδομηθήσα
επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών, όντως ακρογωνιαίου αυτού του Ιησού Χριστού, ενώ πάσα οικοδομή συναρμολογουμένη, αύξη εις ναών Άγιον εν Κυρίω, γράφει ο Παύλος σε Εφεσίους, Β 21. Από τις ιδρύσεώς της δε, τηρεί την ενότητα της πίστεως αδιάσπαστον, απαραχάρακτον, αναλύωτον, κατά πάντα σύμφωνον ως παρέλαβεν αυτήν από του Κυρίου δια των Αποστόλων. Η περί της Αγίας Τριάδος ακριβής θεολογία, εν αυτή και μόνη ετηρήθη αγνή και αμυγής, εξ ανθρωπίνων επινοημάτων ή μάλλον ασεβιών. Τα Θεία Μυστήρια, ως τα παρέλαβεν από του Κυρίου δια των Αποστόλων, τα κατέχει. Και όσοι γεραρά και αποστολική παράδοσης παρέδοκεν, εκτελεί αυτά. Την Αγία Γραφή, ως εκ του Κυρίου ελαλήθη και υπό των Αγίων Αποστόλων ή Αγίου Πνεύματος εγγράφει, διακρατεί. Μη δε μίαν λεξικήν μετάφρασιν ανθρωπίνιν επιτρέπουσα ή παραδεχομένη. Την Ιεράν Παράδοσιν υπό των Αποστόλων παρέλαβε και ούτω την διατηρεί και την διασώζει αλόβητον και άμυκτον πάσης ανθρωπίνης κυβδηλώσεως. Το Ιερόν της Αγίας ημών πίσεως σύμβολον και παν δόγμα υπό των Αγίων επτά οικουμενικών συνόδων θεσπιθέν. Παρεδόθη αυτή και αυτή μόνη τηρεί και τηρήσει τη του Κυρίου χάριτη, αμύωτα και αμυγή. Εν αυτή πληρούται κυρίως το του Αποστόλου, εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα που γράφει στους Εφεσίους Δέλτα 5. Και μόνον η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει το δικαίωμα να ομολογεί εν το ιερό αυτή συμβόλο της πίστεως εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Καθότι μία υπάρχει του Χριστού Εκκλησία, των λοιπόν ουσών ανθρωπίνων Εκκλησιών. Μόνον εις αυτή είναι ανήρχετο και πάλι σωματικός ο Κύριος θα έβρισκε την υπ' αυτού παραδοθήσαν πίστην άθικτον, αμόλυντον και αγνήν. Μόνον εις αυτή είναι ανήρχετο οι Άγιοι Απόστολοι θα έβρισκον τα υπ' αυτών κηρυχθέντα και παραδοθέντα ως πολύτιμος θησαυρός σώα, τηρούμενα και πληρούμενα. Μόνον εις αυτήν ανήρχοντο οι Άγιοι Πατέρες των επτά Οικουμενικών Συνόδων θα έβρισκον τους κανόνας των και την διδασκαλία των εφαρμοζομένην. Η Ορθόδοξος Εκκλησία ουδέν ανθρώπινον κέκτηται, υπουδενός ανθρωπίνου πνεύματος κυβερνήθη ποτέ, ως ή του Πάπα, του Λουθύρου, του Ρώσελ κι άλλων. Αλλά πάντοτε καθοδηγείται και διακυβερνάται υπ' αυτού του Παναγίου Πνεύματος, του μένοντος εν αυτή εις τον αιώνα και αποδεικνύοντος ταύτην αλάθητον των δογμάτων γνώμονα, στήλων και εδραίωμα της Εκκλησίας, όπως λέγει ο Παύλος στην Α Τιμόθεων Γ 15. Είναι δε λίαν λυπηρών ότι τινές μη διακρίνοντες μεταξύ αμαρτημάτων και αιρετικών φρονημάτων και εφαρμόζοντες αντικανονικώς σε αντορθοδόξος την επιοίκεια, είναι ο Κύριος ημών ορίσατο δια τους γνησίους μετανοούντας αμαρτωλούς, υπόν το Πέτρο ου λέγωσε ως επτάκης, αλλά ως εβδομικοντάκης επτά, Ματθαίος 18-23, εφαρμόζουσι δυστυχώς ταύτην και εις τους αιρετικούς. Και τα τούτων φρονήματα και το πολύ πολύ θεωρούσιν ως ευθυνομένους ενώπιον του Θεού, μόνον τους πρωτετίους, τους δε επομένους αυτής, πάντοτε προσπαθούσε να ευρίσκωσει τρόπους όπως δικαιολογήσωση. Ακόμη δε αγωνίζονται να παραστήσουσιν τας πλάνας αυτών ως μη ούσας βαρυπίνους και να καλύψωσι τας εγωιστικά των πηγάς εξών αυτε την αρχήν της προελεύσεως έχουσι και παραπέουσι ούτω της αληθείας και αντιπίπτωση το Πνεύμα του Αγίου των δια των Αποστόλων λαλίσαντι και διαμέν του Μεγάλου Παύλου λογματίσαντι ή της ευαγγελίζεται ημίν παρό ευαγγελισάμεθα ανάθεμα έστω. Δια δε των Αγίων Οικουμενικών Συνόδων τουσούν τολμώντας εταίρος φρονήν ή διδάσκην ή κατά τους εναγείς αιρετικούς τας εκκλησιαστικάς παραδόσεις ατετήν ή επινοήν σχολιός και πανούργος
προς το ανατρέψε μη αντινά των ενθέσμων παραδόσεων της Καθολικής Εκκλησίας, καθερίστε προστάσομε. Όρος της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Ακόμη δε λυπηρότερον είναι όταν βλέπουμε αρθοδόξους να μεταβαίνουν στη Δύση για να λάβουν φώτα θεολογίας. Για τούτο βεβαίως δεν θέλουμε να κατηγορήσουμε τη Δύση, αλλά τους ειδικούς μας. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι θεοφόροι μόνο πατέρες είναι οι ποιμένες και διδάσκαλοι όλης της οικουμένης, καθώς αναφορά την επίγνωση του αληθινού Θεού και την γνώση των προς τον Θεόν και των πλησίων καθηκόντων ημών. Θεολογία, αγαπητοί μου, είναι αποκάλυψη. Και αυτή η αποκάλυψη δεν υπάρχει στους αιρετικούς, δεν υπάρχει στους Προτεστάντες, δεν υπάρχει στους Ιεχωβάδες κλπ. Κλπ. Ήτινες απέρριψαν την ερμηνεία των θεοφόρων πατέρων. Η Δύση κατατρίβεται με το γράμμα της Γραφής, ενώ η Ορθοδοξία με το πνεύμα της Γραφής. Η Δύση απλώς μελετά την Γραφή, ενώ η Ορθοδοξία, η Ελλάς, ερμηνεύει την Γραφή. Η Δύση αρκείται εις την ανάγνωση της Γραφής, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία, η Ελλάς, παραδείγματος χάρη, προχωρεί εις την γνώση της Γραφής. Και γι' αυτό, σε αυτούς ταιριάζει αυτό που λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, ότι ουκ αρκεί η ανάγνωση, εάν μη προσήκαι η γνώση. Όσπερε αντιστρέφεται μεν, μη πέπτει δε, ου ζήσετε ποτέ, ούτως, εάν πεις αναγινώσκει, μη ου γινώσκει δε μηδέν των εγκυμένων, ουκ επιτεύχεται της αληθείας. Αλλά πώς θα γνωρίσουν αφού απορρίπτουν το μέσον της γνώσεως, ως προείπομεν την ερμηνεία των θείων πατέρων των πρώτων αιώνων? Διότι τι ερμηνεία δύναται να δώσει εις αιρετικός προτεστάντης ή μάρτης του Ιεχωβά, αφού απέρριψε το πνεύμα το οποίο ερμηνεύει ότι αυτό το ίδιο έγραψε δια τον ανθρώπο του, είτε προφήτε λέγονται ούτοι, είτε απόστολοι, είτε ευαγγελιστέ και ούτω καθεξής? Δεν ήθελησαν όμως οι συμπαθούντες στο σκότος της Δύσεως να πληροφορηθούν τα αιτία της δημιουργίας αυτών των λεγόμενων εκκλησιών. Δεν ηρεύνησαν όσο έπρεπε να έβρουν ότι στα συνήθεια αυτά υπάρχει εγωισμός και συμφέρον. Διότι τι ανάγκασε την παπική λεγόμενη εκκλησία να αποκοπεί της Ορθοδόξου? Γνωστόν δυστυχώς στη σπάση ο εγωισμός. Αυτό το αιωσφορικό προϊόν ή το η αιτία του σχίσματος, και αυτό είναι και μέχρι τη σήμερον. Οι πάπε εκ των πρώτων αιώνων του χριστιανισμού, έχοντες ίηση, επεδείκνυον τάσεις κατακτητικάς, εφιέμενοι να υποτάξωση υπό τον εαυτόν σκύπτρον όλων των χριστιανικών και μη χριστιανικών κόσμων. Υπερφύαλοι όμως και κατακτητικοί αυτών τάσεις, εντονότερον και σκανδαλοδέστερον, ενεφάνισαν υπό του Πάπα Νικολάου του Πρώτου το 858 έως το 867. Εν την παγκοσμίου των λαών ιστορία αναγράφονται πολλέ και διάφοροι ανθρώπινε παρεκτροπέ. Εγενόμενε όμως ανθρώπινε παρεκτροπέ κάτω μεσαίωνα εν την παπική λεγόμενη εκκλησία υπ' αυτών των παπών και των οργάνων αυτών προκληθήσε, καθομοφίλων και ομοδόξων υπερβαίνουση πάσαν περιγραφήν. Εγκολάψασε στίγμα αιώνιων και ανεξάλληπτων. Ευτυχώς όμως ότι παρά τις έλυσιν, ο λίγιν κέκτηται επιρροήν το δόλιον τούτο εφεύρημα, καθώς ο Έλλην ως γνωστόν δύναται εξ ευσεβούς Ορθοδόξου να γίνει ασεβής ή και άθεος, αλλά να αντικαταστήσει τη θρησκεία των πατέρων του ή όλος αδύνατον ή σπανιότατον. Δια μερικούς δε αθλίους αρνησιπάτηδας και αρνησιθρίσκους ήτινες να βαγίσαντες εις πάσαν αυτόν επιχείρησιν και μη θέλοντες να αποζήσουσιν εκ του ιδρώτος των εαυτών πόνων, προσέρχονται εις τους ανά την χώρα μας διασκορπιμένους προσιλτιστάς. Τους θειούτους
τους πολλούντας την θρησκεία των εαυτών πατέρων αντί πινακίου φακής, τους θέτω με μία βαθμίδα κατωτέρω των αυτοκτονούντων. Αλλά αυτή είναι ελάχιστη, διότι έχουμε κατηγηθεί ευτυχώς τι εστί παπισμός, τι εστί προτεσταντισμός, τι εστί ιεχωβητισμός εκ των Αγίων Πατέρων μας. Αυτήν όμως την προφύλαξη, την οποία λαμβάνουμε κατά της παπικής λεγόμενης εκκλησίας, δυστυχώς δεν την λαμβάνουμε όσον πρέπει και έναντι της προτεσταντικής. Και βλέπουμε δυστυχώς καθημερινούς αδελφοί μας εν αγνία διατελούντες να προσχωρούν στα στάξη του. Γι' αυτό είναι ανάγκη ο Ιερός Άμβων να ομιλήσει διαφωτίζον το ποίμιον περί του υπούλου αυτού εχθρού που λέγεται και προστατευτισμός. Έχουμε μελετήσει όσο ήταν ανάγκη ιστορικός των προτεσταντισμών και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι είναι βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος το να λέγει ή να γράφει της ότι ο προτεσταντισμός είναι εκκλησία του Χριστού και κατέχει την αλήθεια και δικαιολογείται η σχέση μας με ταυτού. Η ιστορία είναι ο τρομερότερος εχθρός του προτεσταντισμού. Εάν δεν υπήρχε η ιστορία, προτεσταντισμός θα εγαυρία, ως γαυριά εις τους μη γνωρίζοντας την ιστορία αυτού. Θα ύψωγνε αγέροχον την κεφαλήν και θα απέβαινε αδιάψευστος. Για να τολμήσει δε να παρουσιαστεί ευπρόσωπος ο προτεσταντισμός, θα πρέπει πρώτον να αφανίσει την ιστορία του χριστιανισμού. Εφόσον όμως υψούνται τα τείχη της ιστορίας, ο προτεσταντισμός θα αποδεικνύεται, για τους θέλοντας βέβαια πάντοτε, πλάνος και ψεύτης. Τι χρειάνε έχουμε μαρτύρων ή να αποδείξουμε τους προτεστάντας, τους λεγόμενους παροιμήν ευαγγελικούς, ότι είναι αιρετικοί? Ιστορικό σας μελετήσουμε εμείς αυτούς και αυτοί εαυτούς, ή να πιστούν περί της δολίας προελευσεώς των και της πλάνης των. Διότι, ως λέγει και ο Κοραής, εις τας επιστήμας και εις τας τέχνας τα νέα είναι τα καλύτερα, εις την θρησκεία όμως μόνο τα παλαιά είναι τα καλά και τα τέλεια. Η Εκκλησία του Χριστού η Ορθόδοξος δεν γεννήθη με τον Λούθυρον και τον Καλβίνον ή από αυτούς. Η Εκκλησία του Χριστού έχει τα ρίζα στη σιμφερά αρχαιότητα εις τον Χριστόν, τους Αποστόλους, τους Πατέρας και Οικουμενικά Συνόδους και διατηρείται μέχρι σήμερα. Μία και αδιαίρετος εις τους αιώνας. Η πίστη η ορθή του Χριστού δεν αλλάζει με τους καιρούς και δεν μεταβάλλεται με τους χρόνους η Εκκλησία. Η Ορθοδοξία δεν αλλοιούται υπό των περιστάσεων. Η αλήθεια δεν μαραίνεται ουδέ γυράσκει, αλλά μένει αυτή πάντοτε και παλαιά και νέα. Εγεννήθη και παρουσιάστη ο θρησκεία ο προτεσταντισμός εν τον κόσμο, πότε όμως? 16 ολοκλήρους αιώνας μετά Χριστόν, την 19η Απριλίου του 1529. Το γνωρίζετε αυτό, αγαπητοί? Εγεννήθη εις την Αυγούσταν και εκεί ως νήπιον έδωκε την πρώτη του φωνή. Εκεί στην Αυγούστα εσπαργανώθη. Εκεί εμεέφθη, όχι υπό των Αποστόλων, ώστε να είναι Αποστολική Εκκλησία, αλλά υπό των Λουθύρων και Καλβίνων, δε να είναι και να λέγεται Λουθυριανή και Καλβινική Παρασυναγωγή. Πόθεν δε γεννήθη, εξετάσατε ποτέ? Ποιος ο πατήρ και ποια η μήτη του προτεσταντισμού? Εγεννήθη εκ της ύψεως και της απρίας της παπικής εκκλησίας. Πατήρ αυτού ο εγωισμός και το συμφέρον του Πάπα και μήτηρ αυτού η παπική λεγόμενη εκκλησία. Εάν η δυτική εκκλησία, ο Πάπας δηλαδή, δεν έδιδε το σπέρμα δια των καταχρήσεών του ως προς τον ορθόν, προς το ορθόν δόγμα, την ηθική και το συμφέρον, και αν δεν εγένα αφορμάς και εμόλυνε τη θρησκεία,
Προτεσταντισμός δεν θα υπήρχε σήμερα. Αλλά όταν ο Λούθερος έκανε το κίνημα αυτό κατά της παπικής εκκλησίας, δεν εγνώριζε την Ορθόδοξον εκκλησία. Και αντί να επιστρέψει στη μητέρα, εξετράπη σε άλλη οδόν εις την αίρεση. Το ίδιο δε ισχύει και δια τους Ιεχωβίτες ή σπουδαστάς των γραφών. Γι' αυτό ας προσέξουμε, καθότι ουδε μία εκ των λεγόμενων εκκλησιών είναι ανατολική εκκλησία, ημι μόνον η Ορθόδοξος. Αφού λοιπόν χάρη τη Θεία ευρισκόμεθα πεφυτευμένη στην Ορθόδοξη εκκλησία, ας ευχαριστούμε τον Κύριο δια τούτο και ας ευγνωμονούμε αυτόν ως και τους Αγίους του, τους ποτίσαντας με το τίμιον αίμα του την άμπελον ταύτην ή της λέγεται Ορθοδοξία, και αμπελουργών έχει αυτόν τούτον τον Κύριον ημών Ιησού Χριστόν, αναφωνούνται σήμερον επί την πανηγύρι αυτή αιωνία αυτόν η μνήμη. Και μια και ημέρα περί Αγίων εικόνων, επιτρέψετε μου να σας πω συμπληρωματικά κάτι που δίδει μεγάλη αξία στις εικόνες που τόσο βάλλονται εκ μέρους των αιρετικών σήμερα ως ειδωλολατρία δήθεν. Το όνειρο ενός αλλιέως, φέρει τον τίτλο, είναι αφορμή ανεβρέσεως εικόνος του Παντοκράτορος υπό το δάπαινο Βυζαντινού Ναϊδρύου. Κατόπιν ενυπνίου του αλλιέως Κωνσταντίνου Κανέλου ανεβρέθη παρά την θέση Καριές της περιοχής Θερμής της Μυτιλίνης εικόνισμα του Παντοκράτορος ευρισκόμεθον κάτωθι του δαπέδου Βυζαντινού Ναϊδρύου. Σημειωτέων ότι προμηνών και άλλοι είχαν ονειρευτεί την ύπαρξη εικόνος στο σημείο εκείνο. Καταγενωμένας δε ανασκαφάς είχαν ανεβρεθεί δύο τάφοι και τα οστά των Αγίων Ραφαήλ και Νικολάου, καθώς και άλλων με ταυτόν μαρτυρισάντων ατόμων. Πρόκειται περί των νεοφανών Αγίων εις τη Θερμή της Μυτιλίνης. Συμφώνως με τα όσα λέγει ο Αλιεύς Κανέλος, απεκοιμήθη εντός του Γρηγρίτου και είδε στο όνειρό του ότι ευρίσκεται στις Καριές, όπου εντός του Ναϊδρίου λειτουργούσαν οι Άγιοι Ραφαήλ και Νικόλαος. Ξαφνικά δε τον επλησίασε ο Άγιος Ραφαήλ και δίδοντάς του ένα κασμά του είπε: «Έλα Κώστα, χάλασε το ιερόν της εκκλησίας». Κατόπιν της εντολής αυτής ο Αλιεύς επήρε τον κασμά, αλλά με το πρώτο κτύπημα βγήκε μια μεγάλη λάμψη και παρουσιάστηκε μπροστά του η μικρή Μάρτη Σιρήνη, την οποία είχαν καύσει εντός του πίθου οι Τούρκοι. Κρατούσε δε στα χέρια της ένα σταυρό και απευθυνομένη προς τον Κανέλον του είπε: «Πες στους εργάτες να σκάψουν, να βγάλουν αυτές τις πλάκες από το πάτωμα και να σκάψουν βαθιά. Εδώ θα βρουν το εικόνισμα που γυρεύουν». Και παραδίδοντάς του το σταυρό του είπε: «Πάρε αυτό και να πας να φωνάζεις στους απίστους: ζήτω η πίστης». Το πρωί της επομένης ο Κανέλος δεν ετόλμησε να κάνει λόγο για το όνειρό του, το οποίο όμως το είδε και κατά δύο επόμενα βράδια. Τότε απεφάσισε να πάει στη Θερμή. Είπε ότι είδε εις τον ύπνο του και υπέδειξε στους εργάτες το σημείο όπου έπρεπε να σκάψουν. Οι ανασκαφές έγιναν με την έγκριση του Μητροπολίτου τότε, κυρίου Ιακώβου, και δεν άργησαν να αντιληφθούν μέσα εις τα χώματα ένα μικρό μετάλλινο εικόνισμα με ανάγλυφον μορφήν του Παντοκράτορος. Πλησίον δε του εικονίσματος ανέβρον φύλλα χάρτου, πιθανώς δε να προήρχοντο από το Ευαγγέλιο. Δέον να σημειωθεί ότι λίγο πριν από την ανέβρεση του εικονίσματος ήλθεν από το γειτονικό χωριό Πάμφυλα η ευστρατεία Μιχελή, η οποία όπως ανέφερε είδε τον Κύριον να κατέρχεται εν μέσω αγγέλων εις το εκκλησάκι των Καριών και να κρατά αναμένον έναν πολυέλαιον.
Εν τω μεταξύ στην θέση όπου ανεβρέθη το εικόνισμα μεταβαίνουν πλήθη κόσμου για να προσυνήσουν. Ταύτα πληροφορούμεθα εκ Μυτιλήνης. Αυτά είναι που θα καθίσουν στους καμνίδες κολάσσους τους πάσης φύσεως αρνητάς των Αγίων και των Αγίων αυτών εικόνων, είτε διαμαρτυρόμενοι λέγονται, είτε Ευαγγελικοί, είτε Προτεστάντες, είτε Χιλιαστέ ή Μάρτυρες του Ιεχωβά και ούτω καθεξής. Διότι σε αυτήν την περίπτωση εφαρμόζεται το του Κυρίου «Εάν σοι σιωπήσετε, οι λύθοι και κράξονται». Τι έχουν λοιπόν να πούνε εδώ, ότι τα εικονίσματα είναι ειδωλολατρεία? Αλλή μονόν των εν ημέρα κρίσεως, εάν δεν μετανοήσουν και πιστέψουσιν εις την Ορθοδοξίαν και μόνην η οποία διακρατεί την αλήθειαν, διότι η εικόν είναι το Ευαγγέλιο των αγραμμάτων, είναι η υπενθύμηση των εγγραμμάτων. Η εικόν είναι ο Χριστός και ορισμένα γεγονότα του από τη ζωή του στο ξύλο, στο ψηφί, στο χρώμα επάνω. Όπως το Ευαγγέλιο είναι αυτός ο Χριστός εν χαρτί, στο χαρτί ο οποίος κάποτε ήρθε εν σαρκή, έτσι και οι Άγιες εικόνες. Διότι είναι όμως η υπενθύμηση στους περισσότερους, ο Σατανάς δια των αιρετικών κοιτάζει να τις βγάλει από τη μέση. Γι' αυτό και μόλις φτάσει κάποιος αιρετικός στο σπίτι θα μας μιλήσει να κατεβάσουμε τις Άγιες εικόνες, να τις κάψουμε, να τις ποδοπατήσουμε. Δεν μας λέει να κατεβάσουμε τις εικόνες των γονέων μας, αλλά τις εικόνες των Αγίων μας, της Παναγίας μας και της Θεοτόκου. Μη γέννητο, αδελφοί χριστιανοί. Στη συνέχεια των καινοτομιών της Παπικής Εκκλησίας, να επιτρέψετε να προσθέσουμε και την έκτη, η οποία είναι το καθαρτήριο λεγόμενων πυρ. Με αυτό πιστεύουν ότι η αμαρτωλέ ψυχέ μετά θάνατον μπορούν εισερχόμενε εις αυτό να καθαρίζονται και δια της προσευχής βέβαια των παππών. Αλλά πότε όμως θα μπορούν να καθαριστούν και ποιες θα μπορούν να καθαριστούν? Όταν οι συγγενείς του αποθανόντος πληρώσουν τα απαιτούμενα αργύρια. Και πόσα ίσως ρωτήσει κανείς είναι αυτά τα απαιτούμενα αργύρια? Αναλόγως των αμαρτιών του θανόντος και των πόρων των ζώντων. Αν θέλουν βέβαια να μη καταδικαστεί ο προσφυλίστων στην αιώνια κόλαση. Η Πάπε θέλω να γνωρίζετε επί τη βάση αυτού του καθαρτηρίου πυρός φέρανε σε φως τα περιβόητα συγχωροχάρτια, τα σωσίδια δήθεν αυτά, τα οποία ήσανται υπέρ ζώντων και τεχνεώτων και τα οποία αυτά συγχωροχάρτια έγιναν η αιτία της διαμαρτυρήσεως, δηλαδή του κινήματος του Λουθύρου. Ο Μαρτίνος ο Λούθυρος διαμαρτυρήθηκε κατά της Παπικής Εκκλησίας εξαιτίας αυτών των συγχωροχαρτιών και ξέρουμε σήμερα οι διαμαρτυρόμενοι πώς είναι άνω των 400 αποχρώσεων. Αντί να επιστρέψει δυστυχώς ο Λούθυρος τότε στην Ορθοδοξία, στον κορμό δηλαδή, στη μάνα, από την οποία είχε αποκοπεί η μητέρα αυτού η παπική λεγόμενη εκκλησία και να σωθεί, έφυγε προς το άλλο μέρος και κατήντησε και αυτός σε αίρεση. Εφηρμόστη εκείνο που είπε ο Κυριός μας, τυφλός τυφλόν αν οδηγεί αμφότερη εις βόθινο πεσούτε. Διότι ως προείπομεν, εάν ο Λούθυρος και ο παδί αυτού εισπάζονται το δόγμα της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας, ούτε διαμαρτύρησης, ούτε παπισμός θα υπήρχον σήμερα. Αλλά Ορθοδοξία και μόνο. Μια δηλαδή πίμνη υπό τον αρχιπημένα Χριστόν. Για αυτούς οι οποίοι δεν γνωρίζουν την αιτία της διαμαρτυρήσεως, ας μου επιτρέψουν
Οι άλλοι, να πω δύο λόγια εδώ. Ο Μαρτίνος ο Λούθερος προέβη στην εναντίον του Πάπα διαμαρτυρία για την εξής αιτία. Πάπας ο Λέων ο Δέκατος, φιλάργυρος υπάρχων, ημέρα και νύχτα εσέπτετο πώς να εφεύρει τρόπον συλλογής χρημάτων. Και το κατόρθωσε τούτο με τον εξής πανούργον τρόπο. Εξέδωκε συγχωροχάρτια, αφέσεις δηλαδή, και στα αφέσεις αυτάς έγραψε τα εξής, ότι ως διάδοχος του Πέτρου και επίτροπος Χριστού είχε εξουσία να συγχωρεί ζώντας και νεκρούς και μάλιστα τους εν καθαρτηρίο πυρίδια μένοντας. Και τούτο δύναται διότι είναι εν διεξουσία αυτού το άπειρον πλήθος του μισθού των παθημάτων του Κυρίου ημών καθώς και πάντων των Αγίων. Επροφασίζεται δε ότι τα χρήματα αυτά τα συνάζει δια να αποσταλούν στα Ανατολή πολεμούντα στρατεύματα. Γι' αυτό μεταβεβαιώτως σε πληροφόρη δια των αφέσεων ότι όσες θα δώσει τα έξοδα ενός ολοκλήρου έτους δια έναν στρατιώτην να έχει συγχώρηση δια όσα αμαρτήματα θα πράξει εντός διαστήματος 5 ετών. Ώστις δώσει περισσότερα σχετικώς προς το πλέον ποσόν ύψανε και το δικαίωμα να αμαρτάνε περισσότερα έτη ο άνθρωπος. Όλα αυτά τα συγχωροχάρτια τα απέστειλε πανταχού της Ευρώπης να κηρύξωση και να τα διαδώσωση. Υπήρχε δε συνήθεια όταν εξεδίδονται υπό του Πάπα τι αυτές σχετικέ εγκύκλιε να δίδονται εις ασύρας του τάγματος των νεροκηρύκων και αυτοί να κηρύττουν σχετικώς υπέρ αυτών και να τα πολλούν εις τους λαούς της Δύσεως. Ο Πάπας λοιπόν είχε μια αδελφή στην οποία της έδωσε 200.000 γροσίων αφέσεις να αποστείλει και να τις διαμοιράσει αυτές όπου αυτή ήθελε. Αυτή δε απέστειλε τα σαφέσεις αυτά, τα συγχωροχάρτια αυτά, στη Γερμανία. Αλλά για να κερδίσει περισσότερα, φιλάργυρος κι αυτή, δεν έδωκε αυτά εις το τάγμα των ιεροκηρύκων κάτι συνήθεια, εις το οποίο τάγμα υπήρχε και ο Λούθυρος πρώτος μάλιστα, γιατί ο Λούθυρος ήταν παπικός κληρικός. Αλλά τα επόλυσε αυτά εις τους φράρους των Βρατισκάνων περισσότερων από την του Πάπα οριστή σαν τιμή. Δηλαδή τα πούλησε σε μαύρη αγορά όπως λέγαμε, έξω, σε άλλους. Εδώ λοιπόν ο Λούθυρος ότι διέφυγε από τα σχήρας του η επικερδής αυτή η εργασία και άλλοι αντί αυτού να πορίζονται τα εξ αυτής κέρδη, τότε εικόνισε τη γλώσσα του και άρχισε να κηρύττει εναντίον των συγχωροχαρτιών αυτών, αποδεικνύουν ότι αυτά δεν ωφελούν καθόλου τους ανθρώπους. Ούτε ο Πάπας έχει τη αυτήν την εξουσία. Αλλά ότι όλα αυτά είναι της φιλαργυρίας και της τυραννίας προφάσεις. Η δασκαλία δε αυτή του Λουθύρου ήρεσε σε πολλούς, κυρίως δε ίσους απογυμνοθέντας υπό της απληστίας του Πάπα. Γι' αυτό και εδέξαν το αυτήν. Αυτά θα βρει κανείς αν διαβάσει στη 12 βιβλό του Δοσιφαίου στη σελίδα 1157. Αυτή είναι η αφορμή και η αρχή της διαμαρτυρίας του Λουθύρου. Η ζημία και η στέρηση του κέρδους εκ των αφέσεων πωλήσεως. Εάν αυτε εδίδονται εις ασύρας των ιεροκηρύκων, δεν θα προέβαινε εις αυτήν, καθώς και ως τότε δεν είχε προβεί, ίσως δε θα ήταν και ο θερμότερος υπερασπιστής ο Λούθυρος αυτών των συγχωροχαρτιών λόγω του εξ αυτού κέρδους. Επειδή όμως άλλοι ωφελήθησαν, επλήγη εκ τούτου και κηρύχθη εναντίον αυτών και του Πάπου. Άρα το πάθος της φιλαργυρίας εξύψε τον θυμόν αυτού κατά αυτόν και ουχίος ζήλος και σκοπός θείος, καθώς άλλωστε ο ίδιος ο Λούθυρος εις μίαν διαλεξήν του γενωμένην
εν διαβλή του δουκός Σαξονίας, λέγει και ο ιερός Δοσίθεος γράφει. Όφθη λέει ο Λούθυρος λίαν θρασής και υπέρ το μέτρον θυμώδης, όθεν υπόντος ενός τεινός. Άλλου παροιμίαν αυτό κατά την θρασίτητα και υπερηφάνιαν υπέρογκα, ως δηλαδή ου χαρμόζει αυτό το σου τον ταράτες. Απεκρίθη αυτό κατά το αυτό θράσος και θάρρος υπόν, δηλαδή απήντησε ο Λούθυρος. Μήτε δια των Θεών ήρξα το υπόθεσης αυτή, μήτε αυτής δια των Θεών μέλη τελειούστε. Σαν να έλεγε δηλαδή, δια των προς το πάπαν πείσμα και φιλαργυρίαν αυτού, η θέλησε γενέστε αρχηγός αιρέσεως, ειν και τη γινώσκων απώλειαν ψυχών, έχετε όμως της γνώμης αυτού. Δωδεκάβουλος Δοσιθέου, σελής 1155. Αυτά για αυτούς που διαβάζουν και ενδιαφέρονται. Εβδόμη κατά σειράν καινοτομία της Παπικής Εκκλησίας είναι η περιασπήλου συλλήψεως της Θεοτόκου. Κατά τον 18ο αιώνα εθεσπίθη υπό της εν Βατικανού Συνόδου δόγμα περί της δίθεν ασπόρου συλλήψεως της Θεοτόκου, ότι δηλαδή αυτή δεν μετέχει του προπατορικού αμαρτήματος και κατά συνέπεια είναι Θεός. Καθώς αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι βλάσιμο και απαράδεκτο, διότι εμείς γνωρίζουμε ότι η Μαριάμ είναι θυγάτηρ του Ιωακήμ και της Άννης, και ακόμη ότι η ίδια είπε «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και εγαλίασε το πνεύμα μου με το Θεό το σωτήρι μου». Και αφού η Δία αποκαλεί αυτόν σωτήρα της, πώς είναι εξασπόρου συλλήψεως, αναμάρτητος δηλαδή. Από τι την έσωσε ώστε να είναι σωτήρα της? Ασφαλώς εκ του προπατορικού αμαρτήματος, διότι δεν είναι εξασπόρου συλλήψεως, είναι θυγατέρα του Ιωακήμ και της Άννης. Ώστε και εις αυτό πλανάται η παπική λεγόμενη εκκλησία. Και γι' αυτό ας προσέχουμε. Μια άλλη καινοτομία επίσης, η 8η κατά σειράν, είναι η καινοτομία περί του πρωτίου του Πάπα. Εκτός των άλλων καινοτομιών, η παπική λεγόμενη εκκλησία ομιλεί και περί πρωτίου των Παπών. Πάντως, δια των Αγίων Πατέρων και των κανόνων των Οικουμενικών Συνόδων αποδεικνύεται ότι ουδέποτε ο Πάπας εθεωρήθη ως η ανωτέρα και αλάθητος κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά πρώτος στη τάξη, πρώτος ενίσης όπως λέμε, τιμής πρεσβείων αυτό απονεμηθέντων, διότι το επίσκοπος πρωτευούσης πόλεως του κράτους. Τι αυτά τιμητικά πρεσβεία απενεμήθησαν βραδύτερον και στον επίσκοπο Κωνσταντινούπολεως, διότι εγένεται η Κωνσταντινούπολη έδρα του Ανατολικού Ρωμαϊκού κράτου. Η Ορθόδοξος πάντως Εκκλησία ουδέποτε παραδέχτη το πρωτίον αυτό των Παπών, ώστε το δίθεν αλάθητο. Η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει ότι κεφαλή έχει τον Ιησού Χριστόν και φωτίζεται υπό του Αγίου Πνεύματος. Εμένει δε πιστή στας ιεράς παραδόσεις αυτής και εξελέγχει όλα αυτά τα σοφίσματα της παπικής αλαζονίας με τα αποδείξεων και καταδεικνύει λελανθασμένα τα διδάγματα του εγκαθομένου επί αλαθήτο εμπνεύσει, αλλά μη δυναμένου να εννοήσει ότι ματαιοπονεί και προς κέντρα λακτίζει ο παπισμός. Κεφαλή της Εκκλησίας δεν είναι ο Πάπας αγαπητή, αλλά ο Χριστός. Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος ως κεφαλήν της του Χριστού Εκκλησίας παρουσιάζει τον Χριστό λέγοντα εξής: «Ο Θεός του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο Πατήρ της δόξης, εγύρας αυτών εκ νεκρών, εκάθισεν δεξιά αυτού εν της επουρανίους. Υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας
και δυνάμεως και κυριότητος και παντός όνοματος ονομαζομένου, ου μόνον εν το αιώνι αυτού, και αυτόν έδωκε κεφαλήν επί πάντα τη Εκκλησία. Ήτι θεστεί το σώμα αυτού, το πλήρωμα του πάντα εν πάση πληρουμένου. Εφεσίους α22. Και πάλιν, όσε στην κεφαλή ο Χριστός, Εφεσίους Δ15, και αλαχού πάλι λέγει, και αυτός εστίν κεφαλή του σώματος της Εκκλησίας, ως εστίν αρχή πρωτότοκος εκ νεκρών, ή να γέννηται εν πάση αυτός πρωτεύων. Κολοσσαΐς α18. Και Κολοσσαΐς β8 λέγει, βλέπετε μη της ημάς έστε ως συλλαγωγόν δια της φιλοσοφίας και της καινής απάτης, κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός και εστέ εν αυτό πεπληρωμένη, ως εστίν η κεφαλή πάσης αρχής και εξουσίας. Και εν τούτης, παρότι ο Παύλος λέει ότι η κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός, η παπική λεγόμενη Εκκλησία λέγει ότι δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο Πάπας. Και για να δικαιολογήσει την εγωιστική της αυτή καινοτομία, ομιλεί περί δύο κεφαλών αντί της μιας του Ιησού. Ομιλεί περί ορατής και αορατού κεφαλής. Και ορατήν λέγει την ειδική των κεφαλή, αόρατον δε την του Χριστού. Και εν ονόματι δήθεν αυτού λέγουσε ότι πρέπει να κυβερνά ο κατά καιρόν Πάπας στην Εκκλησία του Χριστού επί της γης. Αλλά τις ποτέ έδωκεν εις αυτούς τι αυτήν εξουσίαν, αυτό είναι το θέμα. Κεφαλή δε της του Θεού Εκκλησίας είναι επίσης ο Χριστός, τον οποίον ο Θεός Πατήρ δις υπέδειξεν τη Εκκλησία διαφωνή ζώσης εξ ουρανού και εκ της νεφέλης. Εξ ουρανού μεν ότι ο Ιησούς ευαπτίζεται εν Ιορδάνη υπό Ιωάννου, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ειδώκης. Εκ δε της νεφέλης ότι ο Ιησούς μετεμορφώθη επί του όρου Σταβόρ, έμπρουσαν των τριών μαθητών Πέτρου, Ιακώβου και Ιωάννου, οικούστη πάλιν η διαφωνή, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός ενώ ειδώκησα. Αυτού ακούει. Δηλαδή, ο Ιουδαίοι και πάντες άνθρωποι, μέχρι τη στιγμή με γνωρίζετε δια Κύριόν σας και Θεόν σας. Από τώρα όμως και εις το εξής ευαρεστούμε, θέλω, επιθυμώ να υπακούεται εις τον Υιόν μου των αγαπητών, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό οι υπακούοντες εις την φωνή του Πατρός και υποτασσόμενοι κατά συνέπεια εις τον Υιόν έχουν και τον Πατέρα. Οι δε αρνούμενοι τον Υιόν ουδέ τον Πατέρα έχουν. Καθώς γράφει ο Ιωάννης στην επιστολή του την 1η α24. Πας ο αρνούμενος των Υιών ουδέ τον Πατέρα έχει. Ώστε οι αντί της κεφαλής του Υιού θέτοντες ετέραν κεφαλήν του εκάστοτε Πάπα Φερυπίν, όχι μόνο παρακούσει της φωνής του Πατρός, αλλά και αντιτάσσονται αυτό. Ουέδε αυτής κατά το γεγραμμένο φοβερόν το εμπεσίν ισχύρας Θεού ζώντος. Θεμέλιον αγαπητοί μου ο Χριστός και ουχή ο Πάπας. Θεμέλιον γράφει ο Παύλος στους Κορινθίους 1η γάμα 11 ουδείς δύναται θύνε παρά το κείμενον ως εστί Ιησούς Χριστός. Ο Χριστός λέγει ουχή ο Πάπας και πάλιν επικοδομηθέντες όπως γράφει επί το θεμελίο των Αποστόλων και Προφητών όντως ακρογωνιαίου αυτού Ιησού Χριστού. Και αλαχού λέγει, ιδού εγώ εμβάλλω εις τα θεμέλια σιών λίθων πολυτελή, εκλεκτών, ακρογωνιαίων, έντιμων εις τα θεμέλια αυτής και ο πιστεύων επ' αυτό ουμή κατεσυνθεί. Ισαΐας κάπα 16. Εξ αυτών λοιπόν βλέπουμε ότι ο Χριστός δεν είναι μόνο η κεφαλή της Εκκλησίας, αλλά και το θεμέλιον αυτής.
ο εκάστοτε όμως ποντίφιξ τη Ρώμης παρασυρθείς από τους πρώην Κέσαρας προφανών της Ρώμης, οικειοποιήθη την κεφαλήν της Εκκλησίας και λέγει ότι ο μεν Χριστός είναι η αόρατος κεφαλή της Εκκλησίας, ο δε Πάπας, αυτός δηλαδή, η ορατή. Και κατ' επέκταση οικειοποιήθηκε το θεμέλιον αυτής, λίθον. Οικοδομήσας επ' ονόμα του Ιησού η δική του Εκκλησία, ως αυτός ήθελε. Αλλά θα πραγματοποιηθεί και κατ' αυτού το γεγραμμένο, λίθον ον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως εγεννήθη εις κεφαλήν γωνία. Πάσο πεσόν επ' εκείνον το λίθον συνθλασθήσετε, εφόν δε αν πέσει λυκμίσει αυτόν. Αληθής αντιπρόσωπος του Χριστού επί της γης, αγαπητοί μου, δεν είναι ο Πάπας. Μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού εν της ουρανής και καθίσας αυτού στα δεξιά, το πρωτίον εν τη Εκκλησία αυτού ανέλαβε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίον ο Απόστολος Παύλος Κύριον αυτής καλή λέγον, ο δε Κύριος το Πνεύμα εστί. Β' Κορινθίους γάμα 17. Εις ουδένα δε των Αποστόλων παρέδωκε το πρωτίον εν τη Εκκλησία του ο Χριστός, αλλά μόνον στο Άγιο Πνεύμα το εν είδη πυρήνων γλωσσών καταβάν εφόλων των Αποστόλων κατά την Αγία Πεντηκοστής, καθώς γέγραφτε «Ταύτα λελάλικα ημίν παρημίν μένον, ο δε παράκλητος το Πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο Πατήρε το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν». Ιωάννης Ιωταδέλτα 25. «Έτι ακόμη λέγει πολλά έχω λέγειν ημίν, αλλού δύναστε βαστάζει να έρθει. Όταν δε έλθει εκείνος το Πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει εις μας εις πάσαν την αλήθεια. Ούγαρ λαλήσει αφ' αυτού, αλλά όσα ανακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν». Ιωάννης 16-12. Και πάλιν στο 14-18 του Ιωάννου λέγει «Ού καθίσω ημάς ορφανούς, έρχομαι προς ημάς». Εξόλων λοιπόν αυτών των λόγων του Ιησού συνάγεται, όπως βλέπετε, η πραγματική αλήθεια και πίστης ότι το Πνεύμα το Άγιον κατέχει το πρωτίον και το αλάνθαστον εν τη Εκκλησία και καθοδηγεί αυτήν εις πάσαν την αλήθεια, καθώς καθοδήγησε τους Θείους Αποστόλους την Αγίαν Πεντηκοστή και μετά ταύτα των Θείων Παύλων και τους λοιπούς Αποστόλους, τους Αγίους Πατέρας, τους μάρτυρας, τους φαγιαστέντας υπέρ του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Οι Θείοι Απόστολοι εν συνόδο όντες και συζητούντες το ζήτημα της περιτομής, έλαβε τον λόγον ο Απόστολος Πέτρος και κατόπιν ο Ιάκωβος και εν τέλει έγραψαν τις χριστιανείς μεταξύ των άλλων και τα εξής που διαβάζουμε στις Πράξεις 15-28. «Έδοξε γάρ το Αγίο Πνεύματι και ημίν μηδέν πλέον επιτίθεστε ημίν βάρος πλην των επαναγκεστούτων». Από αυτό λοιπόν φαίνεται καθαρά ότι ουδέν πρωτίον είχε ο Απόστολος Πέτρος, αλλά το πρωτίον απέδιδον εις το Πνεύμα το Άγιο. «Έδοξε», λέγει, «το Αγίο Πνεύματι και ημίν». Και ουχή το Πέτρο. Πώς λοιπόν το πρωτίον του Πάπα, από πού? Ακόμη στις Πράξεις Ιωταγάμα 2 βλέπουμε «Λειτουργούντον δε αυτόν το Κυρίο και νηστευόντον, είπε το Πνεύμα το Άγιο. Αφορήσατε δήμη των Βαρνάβαν και των Σάβλων, εις το έργον ο προσέκλει με αυτούς». Πού το πρωτίον λοιπόν του Πέτρου? «Κυκλοφέντον υπό του Αγίου Πνεύματος λαλήσε των λόγων εν τη Ασία, ελθόντες κατά την Μυσίαν, επίραζον κατά την Βιθανίαν πορεύεστε, και ουκ ίασεν αυτούς το Πνεύμα». Πού το πρωτίον λοιπόν του Πάπα και εδώ? «Συνέχιτο το πνεύματι ο Παύλος, και νυν ιδού εγώ δεδεμένος εν πνεύματι πορεύομαι». Συνεχίζει να γράφει ο Παύλος στις Πράξεις 20, 22, 28 και Ι, 5.
προσέχετε ούν εαυτής και παντί το ποιμνίο, ενώ το Πνεύμα το Άγιον έθετο ημάς επισκόπους. Ποιμένην την Εκκλησίαν του Θεού, ειν περιποιήσατο δια του ιδίου αίματος. Εκ των άνω λοιπόν τούτων χωρίων αγαπητοί μου, των πράξεων των Αποστόλων, βεβαιούται το πρωτίον και η κυριότης του Αγίου Πνεύματος και ουχή του Πέτρου ουδέ του Πάπα επί της Εκκλησίας μετά την ανάληψη του Ιησού Χριστού. Και γι' αυτό ας προσέξομεν τους διεκδικούντας πρωτεία και αλάνθαστα εν τη του Χριστού Εκκλησία. Δύο λόγια για το πρωτίον και για το δίθεν αλάνθαστον του Πάπα. Ο Πάπας του έτους 829 μετά Χριστόν επλαστογράφησε μίαν επιστολή ενός Ισιδώρου μοναχού, θέλω να ξέρετε, την οποίαν ψευδός απέδωκε εις τον Άγιον Ισίδωρο. Και δια των ψευδοϊσιδωρικών τούτων διατάξεων ανηγορεύθη θείο δίθεν δικαιώματι ως υπέρτατο της Εκκλησίας άρχων. Έχουν δικαίωμα να κρίνει τους πάντας, χωρίς να κρίνεται αυτός υπουδενός. Εν ονόματι δε της ψευδούς αυτής αρχής, είναι οι πάπε ανεκήρυξαν ως θείαν αρχήν, έπραξαν κατόπιν πάνα θέμη των κεφάβλων, εκ των οποίων γέμει η ιστορία του Μεσαίωνος. Οι δε αμαθείς λαοί της Δύσεως επίστευσαν εις το μύθον αυτόν, επί του οποίου δημιουργήθη η θρησκευτική και πολιτική του πάπα εξουσία, και του τρόπος επαγιώθη η παράνομος αυτή η εξουσία, εις την οποία οφείλονται πάντα τα ευρώπη κακά, είτε οι διαμαρτύρησες όπως είπαμε, ο ηλισμός, ο αθεϊσμός του Βολτέρου και των εγκυκλοπαιδιστών της Γαλλίας, ως και οι πόλεμοι μεταξύ των χριστιανών κατά των χριστιανών. Στην Παπική Εκκλησία, αγαπητοί, την οποία ψευδός και υπερηφάνος καλούσε η Καθολική, υπάρχει ως δόγμα θεμελιώδες και δήθεν σωτηριώδες ότι ο εκάστοτε Πάπας της Ρώμης είναι αντιπρόσωπος, προσέξτε τη λεπτομέρεια, του Ιησού Χριστού και διάδοχος του Αποστόλου Πέτρου και κατά συνέπεια πρώτος και ανώτατος πάντων των επισκόπων, εις τον οποίον οφείλουν πάντες τυφλή υπακοή. Ο Βονιφάτιος, Πάπας της Ρώμης κατά το 13ο μετά Χριστόν αιώνα, αντιφερόμενος προς τον βασιλέα Φίλιππον της Γαλλίας, εις επιστολή του προς αυτόν έγραφε: «Δηλούμε και διακηρύττομε ότι πάνω ανθρώπινο δημιούργημα υπόκειται εις τον Πάπα της Ρώμης. Η πίστη είναι αναγκαία δια την μέλουσα μακαριότητα. Στο σύμβολο δε του Πάπα, Πίου του Τετάρτου, αναγνώσεται η εξής ομολογία: ομολογώ, λέγει, την Αγίαν Καθολικήν Ρωμαϊκήν Αποστολικήν Εκκλησία, μητέρα και κυρία όλων των άλλων εκκλησιών, και υπόσχομαι αληθή ευπίθιαν εις τον Επίσκοπον Ρώμης, διάδοχον του Αγίου Πέτρου, ηγεμόνος των Αποστόλων και αντιπρόσωπον του Ιησού Χριστού». Ακούτε? Τούτο δε είναι και το υποτσεντριδέντο συνόδου των παπιστών ψηφιστέν δόγμα, εις την οποίαν το πρωτίον του Πάπα περιευλήθη με θείον κύρος. Συνέπεια δε, περί του πρωτίου και του δόγματος αυτού υπήρξε το περιλάλητον δόγμα περί αλανθάστου του Πάπα και συνεπώς το του αναμαρτήτου, διότι ο αλάνθαστος δεν είναι και αναμάρτητος, δεν αμαρτάνει. Αλάνθαστος δεν όν ο Πάπας και αναμάρτητος δεν έχει ανάγκη νόμου, διότι αυτός επικοινωνεί απευθείας μετά του Αγίου Πνεύματος και δεν έχει ανάγκη συμβούλων ούτε χρειάν των Αγίων Γραφών. Διότι ως δίθεν αλάνθαστος και ισόφεος και ισόχριστος δύναται να δώσει αυτός νόμο προς την Εκκλησία. Οι δε λόγοι αυτού συνεπώς και τα έργα αυτού είναι νόμος των παπιστών και της όλης παπικής λεγόμενης Εκκλησίας. Αλλά δεν είναι αλήθεια τούτο το δώρο του αλανθάστου και του αναμαρτήτου. Αποδεικνύεται δε και εξ ιστορίας λελανθασμένων και πονηρών. Καθότι εκάστοτε πάπε διαφωνούσε, διαφέροντας περί των δογμάτων της πίστεως προς άλλους πάπας, συναδέλφους και προκατόχους των. Ακόμη δε ότι την έσεξ αυτών έγιναν και αιρετικοί. Ο Πάπας ο Ονάριος, λόγω χάρη, έπεσε στην αίρεση των μονοθελητών και κατεκρίθη ως αιρετικός
από τις 6 Οικουμενικής Συνόδου. Αφορίστη δε ως θεούτος. Επίσης ο Ανδριανός ο δεύτερος, Πάπας της Ρώμης, υποπεσώνησε την αυτήν αίρεση και κατακριθείς ως αιρετικός υπό του λέοντος του δευτέρου Πάπας Ρώμης, ώστις και αυτός περιέπεσε εις αίρεση και ως θεούτος κατεκρίθη. Πού λοιπόν το αδάλθετο των παπών? Ακόμη, ψέμα είναι και πονηρό να αποδεικνύεται το αναμάρτητον και αλάνθαστο των παπών από την ζωή αυτών κατεξοχήν μετά το σχήμα. Πλήστοι εξ αυτών υπήρξαν ακολαστότατε, όχι ακόλαστοι, φωνείς υπήρξαν, διαφθορείς υπήρξαν, συνωμότε υπήρξαν, πλαστογράφοι υπήρξαν, πλαστογραφίσατε στα ψευδό ισιδωρικά δόγματα που είπαμε γρηγορότερα μετά το σχήμα, για να θεμελιώσουν και να στερεώσουν το παπικό πρωτείο προς καταπολέμηση της αληθούς Εκκλησίας του Χριστού. Εκτός των άλλων, τον οποίο συζητήσαμε, πού το αλάνθαστον, πού το αναμάρτητον. Είναι λοιπόν δυνατόν να υπάρχει καν πνεύμα Άγιον? Εις αυτούς, νομίζω ότι το αντιλαμβάνεται ο καθένας εξ ημών. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Κύριο να τους βοηθήσει να επιστρέψουν στη μητέρα την Εκκλησία και να τους δεχτούμε με ανοιχτά στα σαγκάλα, και τότε να γίνει μία ποίμη υπό έναν ποιμένα. Αμήν.